απάντηση. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όχι, αντίθετα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την ειδική αντιπρόσωπο του Οργανισμού ΕΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, και ακολούθως θα διευρυνθεί συνάντηση με τους συνεργάτες της κυρίας Σπέχαρ και τους συνεργάτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον διαπραγματευτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κλπ. Έχω την εντύπωση ότι στην κατηδίαν συνάντηση αυτή την ώρα προφανώς και συζητούν θέματα ουσίας, στον απόϊχο της συνάντησης που είχε η κυρία Σπέχαρ με τον κατοχικό ηγέτη την περασμένη Τρίτη, στην οποία φαίνεται ότι ο κύριος Ακκιντζή έχει εκφραστεί θετικά στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης κοινωνικού χαρακτήρα συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη 15η του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, όταν και θα κατατεθεί η πολύ σημαντική έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά την οποία, από την οποία θα διαφανούν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Και όλα αυτά συμβαίνουν, όπως ακριβώς είπες, στον απόϊχο της ιδέας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για στροφή στην αποκεντρωμένη ομοσπονδία, δηλαδή στην παραχώρηση ομοσπονδιακών εξουσιών προς τα συνιστώντα κρατήδια, ούτως ώστε να απαντηθεί το ζήτημα της λειτουργικότητας της λύσης. Μια πρόταση που, όπως από χθες βράδυ έλεγε το ΣΥΓΜΑ, εντάσσεται στη λογική του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, καθώς το περί αποτελεσματικής συμμετοχής αποτελούν τη μία από τις 6 παραμέτρους και αναμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι με αυτή την κίνηση, Κατερίνα, βλέπω κίνηση πίσω μου. Ναι. Θα ενημερωθούμε κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί. Μάλλον έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν θα υπάρξει συνάντηση. Δεν θα υπάρξει συνάντηση δεν θα με τους ευρύτερους συνεργάτες. Η συνάντηση. Ναι, δεν θα διευρυνθεί η συνάντηση. Έγινε μόνο κάτι δίαν συνάντηση, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η πρόταση του Προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο είναι εκεί και προσπαθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να το διασώσει μέσα από τις κινήσεις της. Αυτό το περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας είναι ένα μέρος του συνόλου του πακέτου προτάσεων που έχει κάνει η Δημοκρατία και το οποίο περιλαμβάνει βεβαίως ένα νέο κύκλο διαβουλεύσεων της κυρίας Λουτ, όπως επίσης και τεχνοκρατική συζήτηση επί των ζητημάτων ασφάλειας και εγγυήσεων και του μηχανισμού εφαρμογής της λύσης. Βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην κυρία Σπέχαρ, αν κάνει δηλώσεις. Μας έχουν πει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση, θα προσπαθήσουμε βεβαίως, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, αναμένουν όλοι στο Προεδρικό την έκθεση του Γενικού Γραμματέα χθες το απόγευμα, τη Δευτέρα το απόγευμα, στην οποία θα διαφανεί πώς ο κύριος Γκουτέρες βλέπει τα επόμενα βήματα στον Κυπριακό. Είναι σαφές ότι προφανώς θα λέει ότι δεν υπάρχει εκείνο το κοινό έδαφος που θα επέτρεπε άμεση επανάρξη των συνομιλιών, αλλά στη Λευκοσία ευελπιστούν, ίσως έχουν και πληροφόρηση, ότι θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή για συνέχιση των διαβουλεύσεων της κυρίας Λουτ με τους εμπλεκόμενους, σε μια προσπάθεια να βρεθεί εκείνη η διαδικασία που θα επιτρέψει σιγά σιγά να πάμε σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, κάτι για το οποίο εμφανίστηκε χθες βράδυ αισιόδοξος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βλέπουμε τώρα την κυρία Σπέχαρ, Κατερίνα, να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα τοποθετηθεί. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με την κυρία Αναστασιάδη. No, very good meeting with Mr. Anastasios. Are we going to have a meeting between the leaders? Όταν μία διπλωμάτης λέγει ήταν μία πολύ καλή συνάντηση, τι εννοεί? Και αυτό θα προσπαθήσουμε να μάθουμε αμέσως μετά. Ήταν γνωστό ότι δεν θα προεβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση. Μας είχαν προειδοποιήσει. Αυτό που απομένει είναι να μάθουμε τι λέχθηκε και αν υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά στη συνάντηση των ηγετών των δύο κινητών. Να σας πω ότι χθες βράδυ για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε την θέση του υπέρ της αποκέντρωσης των ομοσπονδιακών εξουσιών. Απάντησε στις επικρίσεις ότι αυτό δεν απαντά στις ανησυχίες για τα θέματα ασφάλειας εγγύσεων, ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι άλλο εσωτερικές πτυχές και άλλο εξωτερικές πτυχές και δεν μετακινούμαστε ποσός από τις εξωτερικές πτυχές και την ανάγκη άρσης των εγγύσεων και αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Την ίδια ώρα είπε ότι δεν πρόκειται για υποχώρηση, αλλά για μια πρόταση η οποία απαντά στη λειτουργικότητα της λύσης, ενώ τοποθετήθηκε η Κατερίνα. Και σε ό,τι αφορά στην Αμερικανική βάση, νομίζω ότι είναι καλά να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα των χθεσινοβραδινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας.